Ο ραβανιαστικός μου κάθε χρόνο τις απόκριες δίνεται γυναίκα. Έχω αρχίσει και ανησυχώ. Τι να κάνω? Να κρύβεις τις σερβιέτες σου. Τι να κάνεις, χαλέ, να το ευχαριστηθείς. Έχεις μια φιλινάδα να καθίσετε μαζί, να πείτε τα προβλήματά σας, να μοιράσετε τα βρακιά στη μέση για το τέτοιο. Είναι πιο ψηλός από σένα, θα παίρνει να ξεσκονίζεις τα ψηλά ή τα χαμηλά. Άκου τι να κάνεις, να βγεις στον μπαλκόνι, να βγάλεις μια σημαία, να πεις με την Τουντούκα η γυναίκα μου, ο άντρας μου είναι η γυναίκα, να το χαρεί και η γειτονιά. Τι να κάνεις, χαλέ, να του δώσεις δυο χαστούκια μέσα στα μούτρα που τίνεται η γυναίκα. Άμα είναι έτσι, γιατί δεν δίνεις εκεί στη τσολιά στα ανάκτορα να τον κυνηγάς, να τον πηδάς μες στο σπίτι. Άκου εκεί, ο άντρας έγινε η γυναίκα. Κύριε Δωροθέα, είμαι παντρεμένος. Όταν κάνω σεξ με τη γυναίκα μου, μου λέει ότι σκέφτεται άλλους άντρες. Τι να κάνω? Αχ, βρε Λεβέντη μου, εμένα βρήκες να ρωτήσεις. Κάνα καθρέφτη σπίτι σου, δεν έχεις να πάει να δεις τα μούτρα σου? Τι να κάνει το κορίτσι, καλέ? Να βλέπει εσένα και να κάνει σεξ? Αχ, πάνε. Και αυτό εδώ, βρε, το μυχόχισμα. Ξέρεις το να πας στο διάλο, πως είναι πολύ πράγμα. Λες και δείχνει το χάλι σου προς τα γάτω. Προς τα εκεί χάλι. Γιαγιά Δωροθέα, είμαι 25 χρονών. Σκέφτομαι να παντρευτώ. Να παντρευτώ. Και γιατί να παντρευτείς, χάλι? Έτσι πως είσαι να μείνεις σπίτι. Να δίνεις και ένα ποτήρι νερό στη μάνα σου αύριο μεθαύριο. Φαγωθήκατε να παντρευτείτε. Σαν τη μανούλα δεν έχει. Έχω σοβαρό πρόβλημα. Έχω σχέση ταυτόχρονα με δύο κοπέλες. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Να συνεχίσω και με τις δύο ή να διαλέξω μια πτυχία. Δεν του φτάνε μία, ήθελε και δύο. Γι' αυτό σ' αφήσα μια σταλιά έτσι. Σε ρουφήξανε, Λεβέντη μου, παλικάρι μου. Φαντάζομαι, πρωτού τρία μέτρα άντρα σάζουνε. Κοίτα πως έγινε. Χάλια. Τι να σου πω, αφού τα αντέχεις και έχεις δεδιό, κράτατε και τις δύο. Τι να σου πω. Αν χρειαστείς και τρίτη, τώρα που γνωριστήκαμε, ένα τηλέφωνο δεν είναι τίποτα, ε. Ξέρω εγώ από αυτά, ξέρω, να. Δεν είναι κακό. Το σεξ είναι η υγεία, ναι. Είμαι 8 χρόνια παντρεμένη και δεν έχω απατήσει ποτέ τον άντρα μου. Να τον απατήσω? Άκου ερώτηση, φυσικά καλέ να τον απαντήσεις. Άκου μια ερώτηση που κάνεις τώρα, καλέ. Τώρα που λάμπεις που είσαι φρεσχαδούρα. Τώρα που έχεις μάγουλο φράπα θα το κάνεις. Πότε θα το κάνεις, καλέ? Αύριο μεθαύριο θα τρέχουν εδώ από τα κρέατα από εδώ. Θα βγάλεις τρίχες στη μασχά, θα κάνεις τροτσίλα. Θα πέσει το βυζί στο πάτωμα να το πατήσεις να σκοτωθείς. Το ξέρεις, εγώ τη στήθος είχα παλαιά. Τώρα ποιος να το εκτιμήσει? Πήγαμε τις προάλλες με τα κορίτσια για χώρο. Και έτσι πως χόρεψα, έκανα πιο τσουγκλουγκλουγκλουγκ και γύρισα γύρω-γύρω. Και έφανε τα βυζιά και γύρισα γλουγκλουγκλουγκλουγκλουγκ. Σαν κοντοσούβλια έγινα όρθιο ένα τέτοιο πράγμα. Τώρα που μπορείς, κοπέλα μου, να το κάνεις? Να είχα εγώ τα νιάτα σου. Ου, άλλη δουλειά δεν θα έκανα όλη την ημέρα. Τίποτα. Όποιος χτυπούσε την πόρτα, περάστε μέσα, θα τον έπαιρνα. Βεβαίως. Γιαγιά Δωροθέα, ο άνδρας μου συνεχώς αερίζεται μες στο σπίτι. Τι να κάνω για να το αντιμετωπίσω? Καλέ, τίποτα να μην κάνεις. Τι σε νοιάζει εσένα, καλά κάνει και αερίζεται. Δεν ακούς τι λέει? Κόλος κλασμένος, γιατρός χεσμένος. Γιατρός είσαι, γυναίκα είσαι. Ας τον αερίζει τον άνθρωπο, 1000 χρόνια θα ζεις. Γιαγιά, είμαι 12 χρόνια παντρεμένος. Με καταπίεζε η γυναίκα μου. Να την παρατήσω? Ποιο θα παρατήσει, βρε, άντε και την παράτησες? Πού θα βρεις άλλο? Κοίτα τον γυαλιστερό από πάνω, τι είπε να παρατήσει τη γυναίκα. Δεν τρέπεσαι, βρε, να παρατήσει τη γυναίκα σου? Δεν εσχύνεσαι λίγο με αυτά τα πράγματα που λες? Αλλά δεν είναι να κάνεις ερωτήσεις εμένα. Ο σοφός ελληνικός λαός είχε απαντήσει με τις παροιμίες. Ξέρεις τι λέει η παροιμία? Πήγε το χέρι στο βυζί, δέξου μου μαντάτα. Άμα το σκέφτηκες, πάει να πει ότι δεν τρέπεσαι, βρε ζευζέκη. Ελπίζω την εκπομπή αυτή να τη δει όλος ο κόσμος και η γυναίκα σου. Να σε πείσει τα μούτρα μέσα και με έναν βεντέξ να σε γυαλίσει κιόλας. Να σε βάλει στο σκρίνο να σε βλέπουν οι φίλοι της. Πάνα δε μάζε, δεν τρέπεσαι.